Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει την επέσχυτη και επικίνδυνη Αμερικανονατοϊκή Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Και η στάση αυτή εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή υπογραφής της συμφωνίας, όπως και η σταθερή και αταλάντευτη στάση του ΚΚΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1992, στο ζήτημα της Πουγουδουμού. Μία στάση που σηματοδοτεί την πλήρη εναντίωση σε όλον τον νατοϊκό σχεδιασμό, μέρος της οποίας είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Μία στάση που αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αλυτρωτικές και εθνικιστικές πληγές που αφήνει ανοιχτές η Συμφωνία. Μία στάση που έχει ως κριτήριο το συμφέρον των δύο λαών, αλλά και γενικότερα των λαών της περιοχής, γιατί η μόνη πραγματική διεθνιστική και πατριωτική στάση από τη σκοπιά του λαού είναι αυτή της εναντίωσης στα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι αυτό της εναντίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των λαών για την οποία το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις. Μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται ένα ακόμα επικίνδυνο βήμα των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στα Βαλκάνια, που έχουν πλούσια προϊστορία και παρασκήνια με αρνητικές συνέπειες για τους λαούς. Ακριβώς αυτό το περιεχόμενο της Συμφωνίας, άρθρο 2, επιχειρείται να κρυφτεί μέσα από την αντιπαράθεση των άλλων κομμάτων που ανάγουν το ονοματολογικό ως κριτήριο για το λαό, παρουσιάζοντας το ναι και το όχι στη Συμφωνία ως υποτιθέμενη διαχωριστική γραμμή. Επιχειρείται να κρυφτεί πως η προώθηση από την κυβέρνηση της Αμερικανονατοϊκής Συμφωνίας υπηρετεί σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, επιδιώκοντας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης για αναβάθμισή της στην περιοχή. Αυτό αποτελεί το ναι στη συμφωνία από ΣΥΡΙΖΑ και άλλους, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, αφού διατηρεί ζωντανά τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, δίνοντας τροφή εκατέρωθεν στον εθνικισμό. Ζητήματα που θα αξιοποιηθούν κατά το δοκούν στο πλαίσιο των επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Όμως το όχι από Νέα Δημοκρατία, Κινάλα, ΛΕΛ, των φασιστών της Χρυσής Αυγής, βρίσκεται στον ίδιο παρονομαστή με το ναι της κυβέρνησης και των υπολείπων, αφού όχι μόνο δεν ασχολούνται με τον νατοϊκό χαρακτήρα της συμφωνίας και το τι υπηρετεί, δεν τον αμφισβητούν επειδή συμφωνούν. Προτάσουν τη λογική της ονοματολογίας, αναπαράγουν αλυτρωτικές ανιστόρητες κραυγές περί μίας και ελληνικής Μακεδονίας, κρύβοντας έτσι την ουσία, προτείνοντας βεβαίως και άλλους τρόπους εναλλακτικές για την προέδρυση των ίδιων όμως επικίνδυνων σχεδιασμών. Ακριβώς σε αυτή την ουσία θεωρούμε πως θα πρέπει να σταθεί ο λαός για να καταλάβει την κάθε πολιτική δύναμη, να δει τι σημαίνει το όχι και το ναι του κάθε κόμματος. Το ΚΚΕ με την καταψήφιση της συμφωνίας, όπως και διαχρονικά με τον αγώνα και τη στάση του, εκφράζει από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων το όχι στα επικίνδυνα, βρώμικα, υπερελεστικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, αλλά και το όχι στους εθνικισμούς και αλυτρωτισμούς αυτών των σχεδιασμών. Μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα μπορεί να δει κανείς πιο καθαρά όπως και γιατί κοσμοπολίτες και εθνικιστές, υπερασπιστές της αστικής τάξης και των συμφερόντων της, συναντιούνται στην επίθεση, συκοφάντηση του ΚΚΕ, την αντικομμουνιστική εμπάθεια, αφού ενοχλούνται από τις σταθερές και κρυστάλλινες θέσεις του, όσο και τη δράση του ενάντια στα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, ενάντια στους αλληλοτροφοδοτούμενους εθνικισμούς και αλυτρωτισμούς σε Ελλάδα και Πουγουδουμού. Λέμε ναι στην αλληλεγγύη, τη φιλία και την κοινή πάλη των λαών της περιοχής ενάντια στα υπερελεστική σχέδια. Αυτή την ανάγκη αναδεικνύουμε και σήμερα. Γι' αυτό το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την αντίθεσή του στους υπερελεστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να παλέψει για την απομάκρυνση των αμερικανονατοϊκών βάσεων από την Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας μας από τους υπερελιστικούς οργανισμούς, για να μην μπουν κι άλλοι λαοί σε αυτή τη φυλακή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.